Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου από την ΕΤ2. Με άμεσα διαβήματα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση στην προκλητική απόφαση των τυράννων να παραπέμψουν με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας 6 στελέχη της Ομόνοιας. Με άμεσες και ψύχρεμες κινήσεις που στοχεύουν στην προστασία του συνόλου της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, αντέδρασε η κυβέρνηση στη νέα πρόκληση των τυράννων. Η Ελλάδα έχει ήδη προβεί σε έντονα διπλωματικά διαβήματα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και σε τρίτες χώρες. Έχει ήδη προβεί σε διάβημα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην ΔΑΣΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα των σχέσεων Ελλάδος-Αλβανίας ετήρησε μια στάση, θα έλεγα, πολύ υποχωρητική. Μόνιμη και σταθερή θέση όλων των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και της σημερινής κυβερνήσεως πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι εμείς θέλουμε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Αλβανία. Ότι χρειάζεται να μην είναι χλιαρή η στάση αυτή, να είναι δυναμική και να το φέρουμε αμέσως στους διεθνείς οργανισμούς. Πρωτοφανή στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία του Επιτρόπου Ιωάννη Παλαιοκρασά να ζητήσει από την Κομισιόν δράση απέναντι στην Ελλάδα, κάτι που όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται από τα επίσημα πρακτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ώρα που οι κερδοσκοπικές πιέσεις στη Δραχμή κλιμακώνονται και ενώ η Βουλή απεφάσισε την παραπομπή του σε προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο της ΑΓΕΤ, ο Ιωάννης Παλαιοκρασάς, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητεί από την κοινότητα την άμεση λήψη μέτρων κατά της Ελλάδας. Ο Ιωάννης Παλαιοκρασάς έσπευσε χθες να διαψεύσει το γεγονός. Όμως σήμερα δημοσιεύονται στις εφημερίδες Τα Νέα και Το Έθνος τα πρακτικά της επίμαχης συνεδρίας της Κομισιόν. Σύμφωνα με τα επίσημα αυτά πρακτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Παλαιοκρασάς υπογραμμίζει ότι το ύψος των επιτοκίων είναι στην πραγματικότητα ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρόληψη υπαλλήλων και στη βοήθεια που διοχετεύεται σε μη αποδοτικούς βιομηχανικούς τομείς. Μια δράση της Ένωσης έναντι της Ελλάδος, συνεπώς, επήγει καταλήγει. Με επιτυχία ξεπέρασε η Δραχμή τις ισχυρότατες κερδοσκοπικές πιέσεις που υπέστη όλη την εβδομάδα από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή πάντως επικρατεί αισιοδοξία, η οποία υποστηρίζεται και από το πνεύμα ενιαίας τάσης όλων των πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο άμεσος κίνδυνος για την ισοτιμία της δραχμής πέρασε επικρατεί στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς το εθνικό μας νόμισμα άντεξε στις ισχυρές πιέσεις την πρώτη κρίσιμη εβδομάδα της απελευθέρωσης του συναλλάγματος. Ωστόσο, κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος επαγρυπνούν και είναι έτοιμες να αντιδράσουν με αποφασιστικότητα σε ενδεχόμενο δεύτερο κύμα κερδοσκοπικών πιέσεων. Η νομισματική και αντιπληθωριστική πολιτική της κυβέρνησης εφαρμόζεται και θα εφαρμόζεται αταλάντευτα. Πράγματι υπάρχει αυτή η ενότητα στον ελληνικό λαό και στην πολιτική ηγεσία σύσσωμη. Εμείς είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι ότι οποιαδήποτε επίθεση οπουδήποτε και αν προέρχεται δεν πρόκειται να ρίξει τη δραχμή. Αναταράξεις στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε η παραπομπή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε προανακριτική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο της ΑΓΕΤ, καθώς 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τάχθηκαν υπέρ της παραπομπής του πρώην Πρωθυπουργού. Προβληματισμό έχουν δημιουργήσει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας οι διαρροές που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την ΑΓΕΤ. Οι 4 ψήφοι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της παραπομπής του επιτήμου Προέδρου του κόμματος έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, από το οποίο διαρρέει μάλιστα η εκτίμηση πως οι 4 διαρροές οφείλονται στη στάση του Μιλτιάδη Εύερτ. Επισήμως πάντως, η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι η παραπομπή των κυρίων Μητσοτάκη, Παλαιοκρασά και Ανδριανόπουλου αποτελεί δείγμα ρεβανσισμού και προεκλογικής εκμετάλλευσης της υπόθεσης από το ΠΑΣΟΚ, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια υποβάθμισης των 4 διαρροών. Άλλοι 2 νέοι άνθρωποι έχασαν το τελευταίο 48ωρο τη ζωή τους από τη θανατηφόρα παρτίδα της καθαρής ηρωίνης, ενώ αργά απόψε ένας έμπορος του Λευκού Θανάτου απέδρασε από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα όπου νοσηλευόταν. Πρόκειται για τον 30χρονο Ερτούλ Μούλτου από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος εξέτειε ποινή κάθειρξης 10 χρόνων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Συνολικά 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρώτο 20ήμερο του Μαΐου από ναρκωτικά. Ο διοικητής της ασφάλειας Αττικής Χρήστος Κεραμιδάς απίφθινε δραματική προειδοποίηση προς τους χρήστες ναρκωτικών, τονίζοντας ότι η ταυτόχρονη λήψη ηρωίνης και φαρμάκων μπορεί να επιφέρει το θάνατο. Και ενώ διευρύνεται ο κύκλος του Λευκού Θανάτου, ο νέος οργανισμός για την καταπολέμηση των ναρκωτικών ξεκινά δυναμικά το δύσκολο έργο του. Για αυτό το μείζον θέμα μίλησε στην ΕΤ2 ο πρόεδρος του οργανισμού Στέφανος Μανίκας.
Οργανισμός για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, γνωστός ως ΟΚΑΝΑ, έχει στόχο. Εκείνο που είναι απαραίτητο είναι η συστράτευση όλων των κρατικών, κοινωνικών, αλλά αν θέλετε και ιδιωτικών φορέων και των απλών πολιτών στην αντιμετώπιση αυτής της κοινωνικής μάστιγας. Από ποινικοποίηση του χρήστη. Αναμφίβολα ναι στην αποποινικοποίηση των χρηστών. Σκληρά και μαλακά ναρκωτικά, γιατί ο διαχωρισμός αφού οδηγούν στον ίδιο δρόμο. Νομίζω ότι με μεγάλη ψυχραιμία, χωρίς ταμπού, θα πρέπει να σκύψουμε πάνω στον διαχωρισμό αυτό, να τον συζητήσουμε και όλοι μαζί να συμφωνήσουμε αν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. 100 αυθαίρετα κτίσματα μεγάλου εμβαδού για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις θα κατεδαφιστούν έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας στην Αττική. Παράλληλα, προχωρεί η ένταξη στο σχέδιο πόλης 110.000 στρεμάτων. Στις 9 το πρωί συνεχίστηκε η επιχείρηση κατεδάφισης των αυθαίρετων κτισμάτων. Τα συνεργεία του Υπουργείου Κοροταξίας γκρέμισαν βίλα στην περιοχή Προσκύζα Καλυβίων. Ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου, ο Αναστάσιος Πετρακόπουλος, μόλις είδε τα κατεδαφιστικά μηχανήματα, ξάπλωσε στον δρόμο και προσπάθησε να τα εμποδίσει. Μετά από επέμβαση των ΜΑΤ, ο Πετρακόπουλος απομακρύνθηκε και άρχισε η κατεδάφιση του κτίσματος. Γύρω στις 11 το πρωί, λίγοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων συγκεντρώθηκαν στο χώρο της κατεδάφισης, φωνάζοντας, θέλοντας να προλάβουν τυχόν γκρέμισμα των δικών τους κτισμάτων. Όλη η Ελλάδα πρέπει να καταδαφιστεί. Από εδώ και πέρα πρέπει να ξέρουν ότι όταν λέμε όχι στην τρίτη γενιά των αυθαιρέτων, το εννοούμε. Παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες για κατάβαυση του πυρός σε πολλά μέρη της Ιφιλίου, οι μάχες μένονται στην Ιεμένη, τη Ρουάντα και στη Βοσνία. Ενώ στη Μέση Ανατολή ο Γιάσερ Αραφάτ δηλώνει ότι πρώτο βήμα για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους είναι η αυτονόμηση των Παλαιστινίων στη Γάζα και την Ιεριχώ. Σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα μεταξύ των Βόρειων και των Νότιων στην Ιεμένη παρά τη διακήρυξη της εκεχηρίας που αποφασίστηκε λόγω μουσουλμανικής γιορτής. Οι Νότιοι ανακοίνωσαν την απόσχησή τους από την Ενωμένη Ιεμένη και ανακήρυξαν τη δημιουργία νέου κράτους. Ο πρόεδρος της Ιεμένης, Αλή Αμπτουλάχ Σάλεχ, ορκίστηκε ότι οι πιστές αυτών στρατιωτικές δυνάμεις θα καταλάβουν το Άντεμ. Στη Ρουάντα, άκαρπες οι προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για εκεχηρία και ασφαλή έλεγχο του αεροδρομίου. Οι αντάρτες του Πατριωτικού Μετώπου αρνήθηκαν το σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για κατάβαψη του πυρός γύρω από το αεροδρόμιο του Κιγκάλι. Μέχρι σήμερα, όπως εκτιμάται, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα. Στη Βοσνία οι μάχες επεκτείνονται και στο κέντρο της χώρας παρά τις προσπάθειες του ΙΕ για γενική εκεχηρία. 4 νεκροί και 13 τραυματίες στο Μπουγκόινο. Η διεθνής κοινότητα καλείται να συνεισφέρει 532 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του Σεράγεβο. Στη Μέση Ανατολή, ο Παλαιστίνος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ δήλωσε ότι το πρώτο βήμα για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ είναι η αυτονόμηση των Παλαιστινίων στη Γάζα και την Ιεριχώ. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί κομμάντος που προσγειώθηκαν στην κοιλάδα Μπεκά εισέβαλαν στο σπίτι του Μουσταφά Αλντιράνη, ηγέτη φιλοϊρανικής οργάνωσης, και τον συνέλαβαν. Στον ιταλικό πολιτικό κόσμο. Απεβίωσε στα 50 του χρόνια ο χριστιανοδημοκράτης της αριστεράς πτέρυγας του κόμματός του, Τζοβάνι Γκορία. Υπήρξε ο νεότερος σε ηλικία Ιταλός πρωθυπουργός το 1987 για 9 μήνες, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τη μετριοφροσύνη και τη διαλλακτικότητα. Η βίαια μορφή του καρκίνου τον έφερε στο θάνατο μέσα σε 12 μήνες. Τρεις πολυεκατομμυριούχους ανέδειξε η αποψινή κλήρωση του Λότο. Ο κάθε ένας κερδίζει από 45.030.415 δραχμές. Βρέθηκαν ακόμη 591 πεντάρια που κερδίζουν από 188.575 δραχμές και 24.699 τεσσάρια που κερδίζουν από 3.690 δραχμές. Οι χρυσοί αριθμοί είναι 39, 34, 26, 4, 12 και 31. Στο πρώτο πληρώθηκε ο αριθμός 6, 5, 8, 5, 8, 6, 7 και έγινε jackpot. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου της Ελληνικής Τηλεόρασης 2. Όλοι όσοι συνεργαστήκαμε γι' αυτό, σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Με τη νέα εβδομάδα οι ζέστες ξαναγυρίζουν στη χώρα μας. Ύστερα από ένα διήμερο με κανονικές θερμοκρασίες, από σήμερα η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανωδική της πορεία, καθώς μας έρχονται και πάλι θερμές αέρες μάλιστα από τη Βόρεια Αφρική βέβαια. Η ζέστη που θα διατηρηθεί έως και την Πέμπτη τουλάχιστον, από τη Δευτέρα θα γίνει αντωνότερη.
Στον χάρτη με τα αισθήματα παρατηρούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται υπό την επίδραση ομαλού πεδίου υψηλών πιέσεων. Σήμερα Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριο σε ολόκληρη τη χώρα και προσφέρεται για έξοδο προς τη θάλασσα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 12 έως 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 15 έως 33 και στην νησιωτική Ελλάδα από 17 έως 28 βαθμούς. Μερικές θερμοκρασίες που θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι. 27 βαθμοί σε Κύθρα Λίμνο, 30 σε Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργο και Ιεράπετρα, 33 στη Λάρισα. Η άνεμη θα είναι βορείων διαθύσεων, ασυνήσεως μέτρη και θάλασσα καλοτάξιδη σε όλα τα ελληνικά πελάγη, αλλά κατάλληλη ακόμη και για ψάρεμα. Στην Αττική σήμερα θα έχουμε λιακάδα με αρκετή ζέστη, καθώς η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς. Η ημέρα προσφέρεται βέβαια για μπάνιο, όπου η θερμοκρασία θάλασσας είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Το ελαφρό αεράκι θα έχει ένταση 3 έως και 4 μποχών. Και οι ακτές του Θερμαϊκού θα γεμίσουν σήμερα από κόσμο, καθώς θα υπάρχει λιακάδα με ασθενείς ανέμους και με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 29 βαθμούς.